Διόρθωση εμπλοκή χαρτιού στη σειρά εκτυπωτών HP LaserJet M207 μέχρι M212, M207E μέχρι 212E. Εάν ο εκτυπωτή σα σταματήσει να τροφοδοτεί σελίδε ή εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματο εμπλοκή χαρτιού στον πίνακα ελέγχου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού. Ελέγξτε τι συνήθει περιοχέ στο εσωτερικό του εκτυπωτή για εμπλοκέ. Πρώτα, ελέγξτε το δίσκο εισόδου για εμπλοκέ. Πατήστε το κουμπί λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσία. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβαση στο δοχείο. Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή για να αφαιρέσετε το δοχείο γραφίτη από τον εκτυπωτή. Στον μέρο του εκτυπωτή, αφαιρέστε το κάλυμα του δίσκου από το δίσκο εισόδου. Αφαιρέστε όλα τα χαλάρα φύλλα χαρτιού από το δίσκο εισόδου. Ελέγξτε για εμπλοκή χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να αφαιρέσετε την εμπλοκή χαρτιού για να αποφύγετε το σχίσιμο του χαρτιού. Φορτώστε χαρτί στο δίσκο εισόδου και ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού. Επανατοποθετήστε το κάλυμα δίσκου εισόδου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή για να επανατοποθετήσετε το δοχείο τη στον εκτυπωτή. Κλείστε τη θύρα πρόσβαση στο δοχείο. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσία και πατήστε το κουμπί λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε το έγγραφο ξανά. Εάν συνεχίζετε να λαμβάνετε μήνυμα σφάλματο, αναζητήστε εμπλοκέ στη βάση του εκτυπωτή. Πατήστε το κουμπί λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσία. Αφαιρέστε το κάλυμα του δίσκου και όλα τα χαλαρά χαρτιά από τον δίσκο εισόδου. Χρησιμοποιώντα και τα δύο χέρια, περιστρέψτε τον εκτυπωτή στο πλάι ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κάτω μέρο. Σύρετε την μπλε ασφάλεια που ασφαλίζει το πλαίσιο πρόσβαση. Αφαιρέστε το πλαίσιο πρόσβαση. Ελέγξτε για εμπλοκή χαρτιού στη βάση του εκτυπωτή. Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να αφαιρέσετε την εμπλοκή χαρτιού για να αποφύγετε το σχίσιμο του χαρτιού. Ευθυγραμμίστε και τοποθετήστε το πλαίσιο πρόσβαση σύρετε και απελευθερώστε την μπλε ασφάλεια για να ασφαλίσετε το πλαίσιο στη θέση του. Και με τα δύο χέρια, περιστρέψτε τον εκτυπωτή στην κανονική, όρθια θέση του. Φορτώστε χαρτί στο δίσκο εισόδου και ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού. Επανατοποθετήστε το κάλυμα δίσκου εισόδου. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε το έγγραφο ξανά. Εάν συνεχίζετε να λαμβάνετε μήνυμα σφάλματο, αναζητήστε εμπλοκέ στην περιοχή του δοχείου γραφίτη. Πατήστε το κουμπί λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσία. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβαση στο δοχείο. Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή για να αφαιρέσετε το δοχείο γραφίτη από τον εκτυπωτή. Έλεγξτε για εμπλοκή χαρτιού στην περιοχή του δοχείου γραφίτη. Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να αφαιρέσετε την εμπλοκή χαρτιού για να αποφύγετε το σχίσιμο του χαρτιού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή για να επανατοποθετήσετε το δοχείο γραφείτη στον εκτυπωτή. Κλείστε τη θύρα πρόσβαση στο δοχείο. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσία και πατήστε το κουμπί λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε το έγγραφο ξανά. Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε μήνυμα σφάλματο, αναζητήστε για εμπλοκέ στο πίσω διπλέκτη. Πατήστε το κουμπί λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσία. Από το πίσω μέρο του εκτυπωτή, ανοίξτε την πίσω θύρα πρόσβαση. Ελέγξτε για εμπλοκή χαρτιού στον πίσω διπλέκτη. Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να αφαιρέσετε την εμπλοκή χαρτιού για να αποφύγετε το σχίσιμο του χαρτιού. Κλείστε την πίσω θύρα πρόσβαση. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσία και πατήστε το κουμπί λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε το έγγραφο ξανά. Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε μήνυμα σφάλματο, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Η επαναφορά του εκτυπωτή μπορεί να διαγράψει τα μηνύματα σφάλματο εμπλοκή χαρτιού ακόμη και αν δεν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού. Με τον εκτυπωτή ενεργοποιημένο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσία. Αποσυνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσία από την πηγή τροφοδοσία. Περιμένετε τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσία στην πηγή τροφοδοσία. Η HP συνιστά τη χρήση πρίζα στίχου για βέλτιστα αποτελέσματα. Συνδέστε ξανά το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσία στον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτή πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν δεν συμβεί αυτό, πατήστε το κουμπί τροφοδοσία. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε το έγγραφο ξανά. Εάν συνεχίζετε να λαμβάνετε μήνυμα σφάλματος, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν το πρόβλημα επιμένει, εκτελέστε σερβι στον εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με την HP για επιλογέ σερβι και εγγύηση. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λίστες αναπαραγωγή στο YouTube για να εντοπίσετε βίντεο τη HP σε άλλε γλώσσε. Και ψάξτε το κανάλι μας για να εντοπίσετε επίσημα βίντεο υποστήριξης της HP.